Και σίγουρα λοιπόν το πρόβλημα όμως παραμένει. Το γνωρίζετε πολύ καλά, οι διοκτήτες ακινήτων πάντα μεταβάσουν με τον χύψη τρόπο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, γιατί έχει μεταφερθεί αργία της Πρωτομαγιάς. Είναι αύριο λοιπόν, Τρίτη του Πάσχα. Να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Με τη βοήθεια του γνωστού δικηγόρου και ειδικού στο εργατικό δίκαιο, είναι ο Διονύσης Ρίζος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ρίζο. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Λοιπόν, εξηγήστε μας καταρχάς, η μεταφορά αυτή τώρα τι σημαίνει. Γιατί την Πρωτομαγιά, για παράδειγμα, είδαμε, απήργησαν οι ναυτεργάτες, δεν υπήρχαν πλοία. Απήργησαν οι δημοσιογράφοι, δεν υπήρχαν εφημερίδες. Απήργησαν πολλοί ακόμα. Άρα, η μισή ήταν την Πρωτομαγιά και άλλη μισή είναι αύριο, ή τι γίνεται ακριβώς? Όχι. Μεταφέρθηκε η επίσημη αργία. Η απεργία έγινε κανονικά κατά την ημέρα που η ημερομηνία ήταν 1η Μαΐου, η απεργία καλύφθηκε από αποφάσεις δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οπότε χαρακτηρίστηκε απεργία η ημέρα και οι συνέπειες στους μισθούς των υπαλλήλων ακολούθησαν το δίκαιο που αφορά τις απεργίες. Όμως η αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία αποτελεί επίσημη αργία, μεταφέρθηκε με απόφαση της Υπουργού Εργασίας λόγω της σημαντικής περίοδου που διήγε η αγορά εκείνες τις ημέρες, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή οικονομική δραστηριότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, άρα είχαμε λοιπόν μεταφέρθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη την απεργία, όσοι την προκήρυξαν λοιπόν και όσοι συμμετείχαν. Και, όσοι συμμετείχαν ναι, κανονικά με τις συνέπειες της απεργίας. Και αύριο έχουμε τη μεταφορά της επίσημης αργίας της Πρωτομαγιάς, η οποία είναι μία από τις επίσημες αργίες του έτους και δεν επιτρέπεται να εργαστούν παρά μόνο εκτάκτως όσοι εργαστούν ή όσοι εργάζονται κατά τις και τις αργίες, όπως είναι οι επιχειρήσεις υγείας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τουρισμό, υγειονομικό ενδιαφέρον κλπ. Στην περίπτωση αυτή, αύριο όσοι εργαστούν θα αμοιφθούν, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, με 75% προσάυξηση του ημερομισθίου τους, ενώ όσοι εργάζονται με μηνιαίο μισθό θα αμοιφθούν με 75% προσάυξηση του ορομισθίου για τις ώρες τις οποίες θα εργαστούν αύριο. Επομένως, είναι κανονικά η προσάυξηση που χορηγείται στις αργίες στην περίπτωση εργασίας σε αργία που δεν πέφτει Κυριακή. Άρα, αν εγώ λοιπόν θέλω το μαγαζί μου να το ανοίξω αύριο, το χύψη μαγαζί που επιτρέπεται να ανοίξει έτσι την αργία, αλλά μου λέει ο εργαζόμενος σήμερα αργία, εγώ δεν θέλω να δουλέψω. Και τι γίνεται? Στην περίπτωση, η διαδικασία της λειτουργίας μιας επιχείρησης προφανώς και δεν λαμβάνεται υπόψη με αποφάσεις της στιγμής. Λειτουργούν κανονικά οι επιχειρήσεις με βάση κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Στις επιχειρήσεις τις οποίες λειτουργούν πενθήμερο οκτάωρο, η αυριανή ημέρα θεωρείται αργία. Mm-hmm. Επομένως, είναι μία από τις επίσημες αργίες και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στην περίπτωση που ανήκει στις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν και στις αργίες, είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές οι επιχειρήσεις, αφορούν τους κλάδους υγείας, αφορούν κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφορούν επιχειρήσεις στον τουρισμό οι οποίες επιτρέπεται να λειτουργούν και στις αργίες. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι με βάση το ωράριό τους ή με βάση το πρόγραμμα εργασίας ήταν κανονικά να εργαστούν, αύριο θα εργαστούν με προσάυξηση κατά 75% του ημερομισθίου τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, ή με προσάυξη 75% του ωρομισθίου τους για όσες ώρες εργαστούν, εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Δεν πρόκειται αύριο δηλαδή ξαφνικά να ανοίξει κάποια επιχείρηση. Είναι κανονικά στο πρόγραμμα δηλωμένη, έτσι ώστε να μπορεί να είναι αύριο ανοιχτή και να εργάζεται. Απλά αυτά να θυμίσουμε αυτό με το μισθό είναι σημαντικό, ότι λοιπόν είναι αργία. Ξέρω λοιπόν την αργία, δεν είναι απεργία, επεργία έγινε τη Μεγάλη Τετάρτη. Ανήκει και μεταφέρθηκε, ήταν μεταφορά. Το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα η διαδικασία των απεργιών συνέβη κανονικά με την κάλυψη από τις αποφάσεις των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων, δεν επηρεάζει καθόλου τη μεταφορά της αργίας, καθότι ούτως ή άλλως θεωρείται μία από τις επίσημες αργίες του έτους η Πρωτομαγιά. Μάλιστα. Επίσης, πριν κλείσουμε, κάτι ακόμα θέλω, γιατί πρέπει να πάμε σε λίγο σε διάλειμμα και σε δελτίο, κύριε Ρίζο. Κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω, γιατί τη Μεγάλη Εβδομάδα πολλοί και τηλεθεατές μας, νομίζω, όσοι είδαν και λίγο έτσι ακροθυγώς στις ειδήσεις, σε κανάλια, στα site κλπ. Εφημερίδες, θα είδαν να γράφεται για την εξαήμερη εργασία. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε ότι αυτό δεν αφορά τους πάντες, δεν αφορά όλους. Δεν μπορεί ξαφνικά να σου πει, αλλά δουλεύεις 6 μέρες. Είναι για πολύ συγκεκριμένους κλάδους και πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εξαήμερη εργασία αφορά πολύ συγκεκριμένους κλάδους, όπως είπατε και εσείς, και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προηγούμενη διαβούλευση, δήλωση ότι εμπίπτει πλέον η επιχείρηση στο καθεστώς της εξαήμερης εργασίας, δήλωση ωραρίων, πίνακες
απασχόληση εργαζομένων που να προβλέπεται μετά τη συγκεκριμένη περίοδος κατά την οποία θα λειτουργήσει το εξαήμερο σύστημα εργασίας και δήλωση και της περίοδου της οποίας δεν θα είναι λιγότερες οι ώρες εργασίας και θα αντικαθιστούν την περίοδο της εξαήμερης εργασίας. Δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται τελευταία στιγμή από τον εργοδότη και μονομερός μπορεί να επιβληθεί. Και αυτό να πούμε ενδεικτικά, ποιες επιχειρήσεις, ποιο κομμάτι αφορά, της οικονομίας, ποιο κλάδο. Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στο καθεστώς, έχουν μάλλον τη συγκεκριμένη περίοδο προς αυξημένους τζίρους ή προς αυξημένες ανάγκες συγκεκριμένες, οι οποίες και πρέπει να δηλωθούν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης και του ορισμού της περίοδου της συγκεκριμένης στην οποία θα επιτραπεί η εξαήμερη εργασία τους. Ναι. Άρα, εγώ όμως συνολικά λοιπόν που είμαι σε αυτή την επιχείρηση και η επιχείρησή μου αποφασίζει να φέρει λοιπόν την εξαήμερη εργασία. Δεν μπορεί να το αποφασίσει, πρέπει να γίνει διαβούλευση με το Σωματείο Εργαζομένων ή με αντίστοιχο όργανο των εργαζομένων, να αποφασιστεί από κοινού η περίοδος στην οποία θα λειτουργήσει το εξαήμερο σύστημα εργασίας και μετά δηλώνεται κανονικά μέσω της εργάσης, του κέντρου και των σχετικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να τηρηθεί. Μάλιστα. Υποχρεωτικά λοιπόν στην εργάνη και υποχρεωτικά μετά από διαβούλευση. Μετά όμως. Κάτι άλλο να διευκρινίσουμε. Το ότι εγώ θα δουλέψω λοιπόν 6 μέρες στις 7 δεν σημαίνει ότι χάνω. Τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο στα ελληνικά αυτό. Εξαήμερη εργασία δεν καταργεί την πενθήμερη. Δηλαδή τη μία μέρα που τη δούλεψα θα την πάρω ρεπό πιο μετά. Αργότερα, ναι. Αργότερα θα. Γι' αυτό είπα ότι είναι συγκεκριμένη η περίοδος κατά την οποία γίνεται η απασχόληση κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί αργότερα γίνεται μικρότερο απασχόληση λιγότερων ωρών, οι οποίες είναι αντίστοιχες των ημερών που χάνονται από τις ημέρες της εκκούρασης στην περίοδο της εξαήμερης εργασίας. Μάλιστα. Ωραία. Να σας αποδεσμεύσω πρώτα να ρωτήσω μόνο κάτι. Άσχετο με τα εργατικά, επειδή έχετε και καταγωγή από την Κέρκυρα, ήταν το γνωστό Πάσχα φέτος στο νησί με τις γνωστές μουσικές και τη γνωστή συμμετοχή κάποιων δεκάδων χιλιάδων έτσι, ανθρώπων που συνέλευσαν να τα απολαύσουν όλα αυτά. Ήταν και είναι πολύ όμορφα. Είμαστε ακόμα στην Κέρκυρα. Ωραία. Είναι το Πάσχα, ένα από τα καλύτερα Πάσχα στην Ελλάδα και η διαδικασία του εορτασμού και η διαδικασία της κατάνοιξης και συμμετοχής μεγάλης που οδηγεί στην ημέρα της Ανάστασης το προηγούμενο Σάββατο. Τηρήθηκαν όλες οι παραδόσεις, οι φιλαρμονικές συμμετείχαν εξαιρετικά όπως κάθε χρόνο, έτσι και χθες και με τις πρωινές Αναστάσεις και σήμερα και καταρχήν και χρόνια πολλά και στους Γιώργηδες που Βέβαια. Είναι η γιορτή τους, που έχει μεταφερθεί η γιορτή τους για σήμερα. Και σήμερα ουσιαστικά λήγουν οι εορτασμοί, ήταν και αρκετοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στο νησί, οπότε επιστρέφουμε τώρα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στην Κέρκυρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Ευχαριστούμε πολύ.